Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντας συζυγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο σημερινό νομοσχέδιο, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για τρεις λόγους. Πρώτον, εκτιμώ και πιστεύω ότι αποτελεί αυτό μια σημαντική τομή στο κοινωνικό κράτος και ιδίως στο πεδίο προστασίας της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των ανήλικων παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας εκ μέρους του κράτους. Δεύτερον, από την ακρόαση των εκπροσώπων των φορέων ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής προέκυψε ότι το νομοσχέδιο αυτό έτυχε αποδοχής και επιδοκιμασίας από την πλειονότητα των φορέων. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι κινείται προς την ορθή και σωστή κατεύθυνση. Και τρίτον, κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή υπήρξε ένας επικοδομητικός και ουσιαστικός διάλογος από μέρους όλων των κομμάτων σε χαμηλούς τόνους, χωρίς μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, υποβλήθηκαν ουσιαστικές προτάσεις και πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές από την κυρία Υπουργό. Σκοπός και κύριος στόχος του σημερινού νομοσχεδίου είναι η αποϊδρυματοποίηση των ανηλίκων παιδιών μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας. Η χώρα μας βιώνει σήμερα μια ζωφερή κοινωνική πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή? Πάνω από 3.000 ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται και ζουν σε ιδρύματα είτε του δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως, ο ορθός όρος είναι όχι ιδρύματα, αλλά κλειστές μονάδες προστασίας και φροντίδας παιδιών. Είναι αποδεκτό από όλους και από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από όλα τα κόμματα και όλους τους φορείς, ότι η φιλοξενία των ανηλίκων παιδιών μέσα σε ιδρύματα έχει δυσμενέστατες συνέπειες για το παιδί αυτό. Ειδικότερα δε για τα παιδιά ηλικίας από 0 έως 4 ετών. Οι δυσμενείς συνέπειες έχουν σχέση με το γνωστικό τομέα, τον συναισθηματικό τομέα και τον κοινωνικό τομέα. Επίσης, είναι αποδεκτό από όλους, επιστημονικούς φορείς και λοιπούς φορείς, ότι η άρση των συνεπειών, των δυσμενών συνεπειών που προανάφερα, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας των ανηλίκων παιδιών που αποτελούν εναλλακτικές μορφές οικογενειακής αποκατάστασης των παιδιών αυτών. Με την αναδοχή και την υιοθεσία τοποθετείται ένα παιδί σε κάποια οικογένεια ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μεγαλώσει σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον που θα είναι ικανό να του προσφέρει την φροντίδα, την αγάπη, τη στοργή και τα εφόδια που έχει ανάγκη ένα παιδί για την ολοκλήρωσή του, τη συναισθηματική και την κοινωνική, χωρίς δυσμενείς συνέπειες. Έτσι, η αναδοχή και η υιοθεσία αποτελούν τους κυριότερους θεσμούς παιδικής προστασίας που μια ευνοούμενη πολιτεία και ειδικά μια πολιτεία όπως η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει στα ανήλικα παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα και προστασία την τοποθέτησή τους σε έναν από τους θεσμούς αυτούς. Η νομοθετική παρέμβαση που επιχειρείται με το νομοσχέδιο ήταν απολύτως αναγκαία και επιβλημένη. Και αυτό γιατί? Όπως προείπα, ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα είναι τεράστιος, είναι 3.000. Επίσης, είναι γνωστό και αποδεκτό από όλους ότι το ενδιαφέρον από μέρους υποψηφίων θετών και αναδόχων γονέων είναι τεράστιο. Γιατί λοιπόν
παρά το ενδιαφέρον των υποψηφίων γονέων, θετών και αναδόχων, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός των παιδιών. Το συμπέρασμα είναι ότι δυσλειτουργεί το σύστημα που είναι αρμόδιο για την προώθηση των δύο αυτών θεσμών. Δηλαδή, οι αρμόδιες υπηρεσίες δυσλειτουργούν και έχουν πολλές ανεπάρκειες. Το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα επιχειρεί να άρει τις παραπάνω δυσλειτουργίες με καινοτόμες και προοδευτικές ρυθμίσεις που ισχυροποιούν επιστημονικά και θεσμικά την αναδοχή και την υιοθεσία, τις προωθούν στην ελληνική κοινωνία, επιταχύνουν σημαντικά τις διαδικασίες ολοκλήρωσής τους με διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου και υπηρετούν και το κυριότερο, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Και αυτό γιατί του διασφαλίζουν σε σύντομο χρόνο την τοποθέτησή του στην πλέον κατάλληλη για το ίδιο ανάδοχη ή θετή οικογένεια, η οποία θα έχει εκπαιδευτεί για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από το λειτουργήμα της ανάδοχης οικογένειας ή της οικογένειας που υιοθετεί. Οι καινοτόμες ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρείται η υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι οι εξής. Πρώτον, εισάγεται και θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα συλλογικό συμβουλευτικό όργανο που ονομάζεται Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας. Με βάση τη σύνθεσή του, τις αρμοδιότητές του και τον τρόπο λειτουργίας του, είμαστε βέβαιοι ή ελπίζουμε βάσιμα ότι θα υπάρξει συντονισμός των φορέων που ασχολούνται με την αναδοχή και θα βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτούς τους τομείς και θα διευκολυνθεί το κράτος να χαράξει μία στρατηγική για την υιοθεσία και την αναδοχή. Συνιστώνται ή αναδιοργανώνονται εθνικά μητρώα, τα οποία είναι τα εξής: το Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, τα Εθνικά Μητρώα Υποψηφίων Αναδόχων και Θετών Γονέων, τα Εθνικά Μητρώα των Εγκεκριμένων Αναδοχών και Υιοθεσιών. Με την σύσταση των και την ορθή λειτουργία των Μητρώων αυτών, που θα τηρούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ηλεκτρονική μορφή, θα καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, ώστε το κράτος να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των παιδιών, τον ακριβή αριθμό των ανήλικων παιδιών που είτε φιλοξενούνται και ζουν σε ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά, είτε πρόκειται να δοθούν σε υιοθεσία ή αναδοχή. Επίσης, θα υπάρχει ακριβής και πλήρης εικόνα για τους υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς. Η ύπαρξη των μητρώων αυτών σε συνδυασμό και με τη λειτουργία του ΕΣΑΝΗ θα συντελέσουν τα μέγιστα στην προώθηση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής και στην εξασφάλιση των ανηλίκων παιδιών μιας οικογένειας για αναδοχή υιοθεσία. Επισπεύδεται ο χρόνος διενέργειας των απαιτούμενων κοινωνικών ερευνών. Είναι γνωστό ότι και για την αναδοχή και για την υιοθεσία απαιτούνται δύο κοινωνικές έρευνες, μία για την καταλληλότητα των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων και μία για να καταστεί για να γίνει αντιληπτό εάν η συγκεκριμένη ανάδοχη, υποψήφια ανάδοχη οικογένεια είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο παιδί που έχει επιλέξει. Η εισαγωγή και θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης... Η επίσπευση εδώ γίνεται με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών από το ΣΚΛΕ για τη διενέργεια των ερευνών αυτών.
Μια από τις σημαντικές αιτίες της ανεπάρκειας του συστήματος είναι η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με αυτούς τους θεσμούς και τις έρευνες αυτές. Σήμερα, οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπηρετούν στους αρμόδιους φορείς εποπτείας που διεξάγουν τις έρευνες αυτές ανέρχονται σε 80 μόνο. Με τον τρόπο όμως αυτό, και αφού πια εισάγονται και οι ιδιώτες κοινωνικοί λειτουργοί, όπως επίσης και η δυνατότητα που παρέχεται σε έναν φορέα εποπτείας της αναδοχής να απευθυνθεί σε άλλο φορέα, σε κοινωνικό λειτουργό άλλο φορέα, άλλου Δήμου ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, θα προκύψει και ένας μεγάλος αριθμός κοινωνικών λειτουργών που ήδη υπηρετούν, οι οποίοι θα ασχοληθούν ειδικότερα με την εποπτεία των θεσμών της αναδοχής. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, νομικούς και κοινωνικούς λειτουργούς, από τις υπηρεσίες που έχουν την εποπτεία της αναδοχής. Επίσης, προβλέπεται η παρακολούθηση και η εποπτεία των αναδοχών και των αναδόχων γονέων και των παιδιών που έχουν δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια, του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται οι ανάδοχοι γονείς τα ανήλικα παιδιά που έχουν υπό την προστασία τους. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα από μέρος των φορέων εποπτείας της αναδοχής και η διενέργεια επιπλέον μαθημάτων και μορφωτικών σεμιναρίων για τους γονείς που ήδη έχουν παιδιά σε αναδοχή. Η διερεύνηση του κύκλου των δυνάμεων να γίνουν ανάδοχοι γονείς με την ένταξη σε αυτόν τον κύκλο και των οικογενειών που αποτελούνται από έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στο θέμα αυτό θα επανέλθω στο τέλος, γιατί έχουν προκύψει προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους για τη δυνατότητα που παρέχεται και σε ομόφυλα ζευγάρια να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Η οικονομική ενίσχυση όλων των αναδόχων γονέων, εφόσον το επιθυμούν, και η επέκτασή της σε τρεις κατηγορίες και μετά την ενηλικίωση των παιδιών που είναι σε αναδοχή. Των ατόμων με αναπηρίες, για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η αναδοχή, των σπουδαστών, για 6 χρόνια μετά την εγγραφή τους σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι να συμπληρώσουν το 20ο έτος της ηλικίας τους, και στα παιδιά που είναι, στους εφήβους που είναι υπόχρεοι στρατιωτικής υποχρέωσης, ενώ όσο διαρκεί η στράτευσή τους. Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών από τον ασφαλιστικό φορέα του αναδόχου γονέα και σε περίπτωση που ο ανάδοχος γονέας είναι ανασφάλιστος, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη παρέχεται με βάση την νομοθεσία που ισχύει για τους ανασφάλιτους συμπολίτες μας και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η θέσπιση της επαγγελματικής αναδοχής για παιδιά με αναπηρία και σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Εδώ θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί ακούστηκαν αντιρρήσεις για τον θεσμό αυτό, ότι είναι σοβαρός, ότι καλύπτει ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά, πολλά από τα παιδιά αυτά, να είναι, να μου επιτραπεί η έκφραση, στα αζήτητα. Γιατί ο υποψήφιος ανάδοχος γονέας ή ο υποψήφιος θετός γονέας επιλέγει ένα παιδί υγιές. Έτσι λοιπόν, είναι τα παιδιά αυτά παιδιά ενός κατώτερου Θεού και ο μοναδικός τρόπος να αποϊδρυματοποιηθούν είναι η καθιέρωση του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής. Άλλωστε, οι επαγγελματίες ανάδοχοι θα έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και θα έχουν τα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους. Και τέλος, η θέσπιση της βραχίας επαγγελματικής αναδοχής καλύπτει μια τεράστια ανάγκη και αφορά σε παιδιά για τα οποία συντρέχει περίπτωση αφαίρεσης της γονικής μέρημνας λόγω κακού τρόπου άσκησης αυτής από την πλευρά των γονέων τους
και βρίσκω και επίκειται κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή τους. Θα μου επιτρέψετε τώρα να επανέλθω και να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με το άρθρο 8 και ειδικότερα με το σημείο εκείνο που παρέχει την δυνατότητα σε ομόφυλα ζευγάρια να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Έχει ασκηθεί και εντός της Βουλής αλλά και από τον τύπο για το ζήτημα αυτό λόγω ανεπάρκειας του χρόνου θα επανέλθω στη δευτερομιλία μου, γιατί είναι βέβαιο ότι θα... Πόσα λεφτά έχω εγώ? Μπορείτε να κάνετε χρήση του χρόνου της δευτερολογίας. Η κριτική επικεντρώνεται ως προς το σημείο αυτό στο ότι είτε στο ότι η κοινωνία είναι ανώριμη να δεχθεί τον θεσμό αυτό, είτε ότι θα αποβεί σε βάρος του συμφέροντος του παιδιού λόγω της μη διάκρισης του βιολογικού φύλου του ζευγαριών και της συνεπεία αυτής έλλειψη του ανδρικού και του γυναικείου πρωτοτύπου. Όμως, η επιστημονική κοινότητα, πρόσφατα μάλιστα υπήρξε μια ηχηρή παρέμβαση από την πλευρά 55 ακαδημαϊκών που εργάζονται είτε σε πανεπιστήμια της Ελλάδας είτε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, που διαπιστώνει ότι το να μεγαλώσει ένα παιδί από ανάδοχους γονείς που είναι ομοφυλόφιλοι δεν ασκεί καμιά επίδραση ούτε στην ταυτότητα φίλου του, στην ταυτότητα του φίλου του, ούτε στο σεξουαλικό του προσανατολισμό, ούτε στην ποιότητα των σχέσεών του με τους γονείς του, και κρίνεται ότι οι γονείς αυτοί είναι εξίσου κατάλληλοι με τους γονείς μιας οικογένειας ετεροφιλόφιλων ανθρώπων. Όμως, είναι επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση και αυτής της δυνατότητας και για κοινωνικούς και για πολιτικούς και για νομικούς λόγους. Να ξεκινήσουμε τους νομικούς λόγους που επιβάλλουν τη θεσμοθέτηση. Είναι αδύνατο να εξαιρεθούν τα ομόφυλα ζευγάρια εάν και εφόσον παρασχεθεί η δυνατότητα αυτή στα ετερόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αντίκειται τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα στα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 21 παράγραφος 1 και εύκολα θα καταπέσουν στα ελληνικά δικαστήρια. Επίσης, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και είναι ευνόητο ότι θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως και κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν τη θεσμοθέτηση αυτής της δυνατότητας. Σας είπα ότι τα παιδιά είναι 3.000 που ζουν σε ιδρύματα και είναι άρα επιτακτική ανάγκη να διευρυνθεί ο κύκλος των ανθρώπων που θα μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Επίσης, συντρέχουν και πολιτικοί λόγοι, γιατί με τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα και στα ομόφυλα ζευγάρια και έτσι κατοχυρώνονται και διευρύνονται οι ατομικές τους ελευθερίες. Επιμένω και πάλι όμως ότι αυτό επουδεγεί δεν θα αποβεί σε βάρος του συμφέροντος των αγγελίκων παιδιών, γιατί όπως προείπα δεν θα ασκήσει καμιά απολύτως επίδραση στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, στο σεξουαλικό τους προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου τους. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.